Βρισκόμαστε εδώ στην προσυγκέντρωση της πορείας των αθλητικών συλλόγων σήμερα στην Βρετανία μετά τα γεγονότα τα οποία γίνανε τις προηγούμενες ημέρες, όπου κατέληξε και εν τέλει πάνω από 30 συγκριτητές μας να αποσταθούν και εν τέλει να συλληφθούν. Θεωρούμε, καταρχάς, τα αιτήματά μας ποια είναι. Να αυτοδοθούν οι συνάδελφοι συλληφθέντες αφενός, αφετέρου να πάρουν μέτρα και η Βρετανία και το Υπουργείο προκειμένου να προετοιμαστούν οι σχολές μας για να γυρίσουμε πίσω στις σχολές μας. Να πάρουν θέση τα θεσμικά όργανα των πανεπιστημίων, του πανεπιστημίου του δικού μας τέλος πάντων, προκειμένου να μην εφαρμόσουν το καινούργιο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση σε σχέση με τις διαγραφές φοιτητών, την βάση εισαγωγή στην πανεπιστημιακή αστυνομία κτλ. Καταδικάζουμε απερίφραστα την παρέμβαση της αστυνομίας και των ΜΑΤ με πάρα πολλές δημιουργίες ΜΑΤ εδώ πέρα, ακόμη και εμφανίστηκε και η ΟΠΚΕ με κάποια αυτόματα κτλ. Εδώ. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε είναι το ότι η καταστολή δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αλλά αφορά όλη την κοινωνία. Το ότι στις δίκες αυτές οι φοιτητές καταφέρουμε να οργανωθούμε μέσα από τους φοιτητικούς μας συλλόγους, προκειμένου να διαδηλώσουμε και να ζητήσουμε τα αυτονόητα που είναι πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα, να γυρίσουμε πίσω στις σπουδές μας, να γίνουμε ξανά φοιτητές με όλα τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, γιατί σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν φοιτητές από εδώ, πάνε στο επάγγελμα μηχανικοί, συνάδελφοι, οι οποίοι δεν έχουμε μπει ποτέ στα εργαστήριά μας κτλ. Ενώ σε αυτά τα εργαστήρια μπαίνουν ανενόχλητες οι επιχειρήσεις, ενώ εμείς ούτε πριν ούτε τώρα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Και η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα μέτρο προκειμένου να μπορέσουμε να γυρίσουμε σχολές μας, ούτε αυτό το εξάμεινο, αλλά ακούγεται και για επόμενο χειμερινό εξάμεινο. Εμείς θα δείξουμε σε όλους τόνους ότι θα συνεχίσουμε παρά την καταστολή, παρά τα μέτρα τα οποία παίρνει η κυβέρνηση μαζί της και η Βρετανία, προκειμένου να καταστήλει τους αγώνες μας, ακόμη και να σπάσει η Γενική Συνέλευση Μαθηματικού τις προάλλες. Εμείς θα είμαστε εδώ αυτή την Πέμπτη και τις επόμενες εβδομάδες και όσο χρειαστεί, προκειμένου αυτά τα αιτήματα να γίνουν πράξη.